Και μέσα σε αυτό το χάος βαθαίνει και η πολιτική κρίση στο Ισραήλ. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς στον απόϊχο της διάσωσης των τεσσάρων ομήρων και των όσων συμβαίνουν, ο Μπένιν Γκάντς, υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου, θα ανακοίνωνε παρέτηση, την οποία όμως ανέβαλε την τελευταία στιγμή. Θα μας πει τι ακριβώς έγινε ο συνεργάτης μας Γαβρίλ Χαρίτος. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρίτο. Χαίρετε. Όντως, απόψε θα μιλάγαμε για το τι θα έλεγε ο Μπένι Γκάντς στις 8:40, όπου είχε ανακοινωθεί χθες ότι θα ανακοίνωνε την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, ύστερα από το τελεσίγραφο που έλεγε σήμερα, από την ομιλία που είχε κάνει στις 18 Μαΐου, απαιτώντας από τον Νετανιάου να καθορίσει και να εκθέσει στην κυβέρνηση ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησής του για την επόμενη μέρα του πολέμου. Όμως, από τις 18 Μαΐου έως και σήμερα έχουν γίνει πολλά και αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η πρόταση που έχει υποβληθεί από τους Ισραηλινούς. Η μπάλα είναι στην Χαμάς και είχαμε και τη σημερινή εξέλιξη με την απελευθέρωση των ομήρων. Γενικά, το όλο κλίμα, όπως φαίνεται από τα μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ, είναι πολύ θετικό για την κυβέρνηση, είναι πολύ θετικό για τον στρατό και για τον Νετανιάου ουσιαστικά, χάρη στην σημερινή απελευθέρωση των τεσσάρων ομήρων. Οπότε θα ήταν και άκερο και πολιτικά, αλλά και ψυχολογικά να εξηγήσει και στους ψηφοφόρους του, αλλά και στην κυβέρνηση που θα εγκατέλειπε ο Μπένι Γκάντς να φύγει από την κυβέρνηση αυτή. Οπότε λοιπόν ουσιαστικά οι συγκυρίες έχουν μετρήσει υπέρ του Νετανιάου. Θα γνωρίζουμε ποια θα είναι η στάση του Γκάντς από εδώ και πέρα, γιατί το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ήταν να συνεδριάσει απόψε. Από ό,τι φαίνεται θα γίνει τις επόμενες ημέρες και θα δούμε κατά πόσον θα παρουσιαστεί ο Γκάντς με τον Άιζενκοτ, με τον κομματικό του εταίρο, στη συνεδρίαση του Πολεμικού Υπουργικού Συμβουλίου, να δούμε εν τέλει αν θα αποφασίσει αν θα μείνει ή αν θα φύγει από την κυβέρνηση. Πάντως, να επισημάνω ότι κατά την προηγούμενη εβδομάδα είχε δηλώσει ο Γκάντς και ο Άιζενκοτ σε περιοδίες τους στη Μεθόριο με τον Λίβανο ότι η κατάσταση στην περιοχή εκείνη, σε εκείνο το σημείο, σε εκείνο το μέτωπο, δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο, δίνοντας ουσιαστικά ένα πράσινο φως για κάτι περισσότερο που θα πρέπει να γίνει στο μέτωπο με το Λίβανο, με την Χεζμπολάχ. Οπότε λοιπόν, περιμένουμε να δούμε εάν τελικά ο Γκάντς θα μείνει ή θα φύγει στην κυβέρνηση. Δεν είναι σαφές ακόμα. Για να δούμε λοιπόν. Κύριε Χαρίτο, σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.